κρατήσει ένα κέρκυρα και ένα κεφαλονιά. Αυτά τα δύο είναι τα δύο από τα 8 που υλοποιήθηκαν πρόσφατα. Τα οποία πήγανε δύο στην κέρκυρα, δύο στην κεφαλονιά, δύο στην άκυρα και δύο στην κεφαλονιά. Και είναι σε αυτά την παραγωγή 4 ακόμα από το ίδιο πρόγραμμα. Αυτά αποτελούν προσφορά μέσω του ΕΣΠΑ των σοβαρών εργαλείων που είναι τα δουλειά σα, οι σύγχρονες πληροφόρες. Βρισκόμαστε εδώ στο στρατηγείο της πυροσβεστικής, τόσο της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, αφού είναι η έδρα και του περιφερειακού διοικητή. Είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ηγεσία, αλλά και σε κάθε πυροσβέστη, γιατί με το δικό τους καθημερινό έργο και με τον ηρωισμό που καταβάλουν σε πολλές περιπτώσεις, δίνουν ασφάλεια στους συμπολίτες μας, στο περιβάλλον μας, στις περιουσίες μας, στην αξιοπρέπεια του τόπου μας. Και θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω την καλή συνεργασία που έχουμε με το πυροσβεστικό σώμα και μάλιστα σε ώρες κρίσης. Διότι εκεί δοκιμάζονται οι αντοχές, η καλή επικοινωνία, η καλή συνεργασία και το καλό αποτέλεσμα. Την πλευρά μας και εμείς χαιρετίζουμε ένα έργο, την απόκτηση μέσω του ΕΣΠΑ αυτών των υδροφόρων, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2017 και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης από το πυροσβεστικό σώμα και με την υλοποίηση αυτού, την ολοκλήρωσή του, που είναι αυτές οι καμαρωτές και ετοιμοπόλεμες υδροφόρες που σήμερα διαθέτεται. Και εμείς όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαντικό που είναι αυτό το μέσο το οποίο εμπλουτίζει το στόλο σας, το στρατό σας, πώς να το πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε τη συνεργασία και την προσπάθεια και για τα εργαλεία αυτά τη δουλειά σας, αλλά τα σοβαρά και τα μεγάλα, αλλά και για τον εξοπλισμό, το σύγχρονο, για την ασφάλειά τους που έχουν ανάγκη πυροσβεστικά.